Η αυλαία για την έκθεση όψη τη Φωτομπιενάλε. Ο επισκέπτη έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει διαφορετικά και αντικρουόμενα αλλά εξίσου γοητευτικά είδη λόγου. Μπαίνοντα κανεί στο χώρο τη έκθεση, αντικρίζει επιλεγμένα έργα του Φωτομπιενάλε Ελκουρί από τη σειρά Θεσσαλονίκη. Ένα πολιεθνικό παρελθόν που αφηγείται με τον δικό του μοναδικό τρόπο ιστορίε από το παρελθόν τη πόλη. Είναι μια έκθεση που αποτελεί μια σύντομη ανασκόπηση τη ε, Φωτομπιενάλε που είχε ω θέμα το λόγο και ολοκλήρωσε τη θεματική τριλογία των ε, αυτού του φεστιβάλ που ήταν ο χρόνος, ο τόπος και ο λόγος. Ε, κατά τη διάρκεια τη Φωτοπιενάλη παρουσιάστηκαν πάρα πολλέ εκθέσει και πραγματοποιήθηκαν πολλέ δράσει με τη συμμετοχή πολλών δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και σε αυτή την έκθεση ο επισκέπτη μπορεί να πάρει έτσι μια σύντομη ε, γεύση από το τι έγινε στη φετινή Φωτοπιενάλη που είχε θέμα το λόγο. Και επίση περιέχει έκθεση και κάποια έργα από, τις, από δημιουργού από τη συλλογή του Μουσείου που πάλι όμω σχετίζονται με αυτό το θέμα. Τα όρια μεταξύ φανταστικού και πραγματικού συγχέονται. Η έννοια τη ταυτότητα φαίνεται να απασχολεί του δημιουργού, ο λόγο όμω δεν πάβει να είναι εμφανή ζωντανή και καθηλωτικό στη σειρά εικονίσματα. Ο Γκαμπριέλε Τη Στέφανο, Θολόνια και μένα τα πρόσωπα πολιτικών ηγετών, χωρί όμω αυτά να μετατρέπονται σε μία αναγνωρίσιμα. Ενώ ο Κώστας Κυρίτσι στι αυτοπροσωπογραφίε του μα καλεί σε ένα ταξίδι αναζήτηση τη δική του ταυτότητα. Μα αρέσουν αυτέ οι εικόνε γιατί μπορούμε να καταλάβουμε πώ εκφράζεται η προσωπικότητα ενό ανθρώπου χωρί να ξέρουμε ποιο είναι. Πιστεύω ότι πρέπει να έρθει ο κόσμο για να τι επειδή είναι πολύ ωραίε και Οπότε το κόστος είναι πολύ χαμηλό. Μου άρεσε που τα περισσότερα είναι τόσο μοναδικά, δηλαδή ο καθένας μπορεί να τα δει με το δικό του τρόπο. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ε, δεν είδα όλες τις φωτογραφίες, αλλά αυτή που μου κάνει περισσότερη εντύπωση είναι αυτή με τους πολιτικούς. Ότι δεν μπορείς να δεις καθαρά το πρόσωπό τους και το εκφράζει πολύ ωραία. Η φωτοβιενάλε του Μουσείου Φωτογραφία Θεσσαλονίκη με θέμα το λόγο ολοκληρώνεται και την ερχόμενη Παρασκευή ξεκινά η έκθεση Recorded Memories με έργα 22 δημιουργών από τα Βαλκάνια με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Γκέτε. Την επόμενη Παρασκευή θα εγκαινιάσουμε μια εξίσου σημαντική έκθεση και μεγάλη που λέγεται Recorded Memories και αποτελεί μια συνδιοργάνωση του Γκέτε Ινστιτούτ μαζί σε συνεργασία με εμά και περιλαμβάνει έργα από 22 δημιουργού από τα Βαλκάνια.